συνελήφθησαν εχθές 23 με 24 Ιανουαρίου του 2022 σε περιοχές Ροδόπιστα της Καβάλας από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπιστα της Καβάλας, τρεις ημεδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί σε επαρχιακή οδό, στο ύψος του οικισμού Μοσαϊκού Ροδόπης, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Καβάλας συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητή στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εντελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το τμήμα Συνοριακής Φυλαξιάς μου και το τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Συνελήφθησαν εχθές 24 Ιανουαρίου του 2022 το πρωί σε περιοχές Ροδόπης της Καβάλας από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης της Καβάλας τρεις αλλοδαπηδία κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης της καταστολής εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής συνέλαβαν μία αλλοδαπή, διότι οδηγώντας σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι η δράστευα αρχικά δυσμορφώθηκε σε συμμαστάσεις των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία της αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα της συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εντελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Απών, Ροδόπιστα το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Εξιχνιάστηκε άμεσα ύστερα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της Αλεξανδρούπολης, απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που διαπράχθηκε χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Συνελήφθησαν εχθές στις 23 Ιανουαρίου του 2022 το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, τρεις ημεδαπίοι σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απάτη. Ειδικότερα, οι δράστες μετέβησαν στην οικία της ηλικιωμένης, όπου ο ένας δράστης, προσποιούμενος υπάλληλος της ΒΕΗ, εισήλθε στο σπίτι της και με το πρόσχημα να ενεργήσει έλεγχο στο πίνακα ρεύματός της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρυσαφικά τη μαλφή και να τα αποκρύψει σε άλλο μέρος της οικίας της. Στη συνέχεια και χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε τα χρυσαφικά τη μαλφή και τράπηκε σε φυγή μαζί με τους άλλους δύο συνεχούς του που τον ανέμεναν έξω από την οικία. Στη κατοχή του ενός δράστη βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά τη μαλφή, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο κύριο συντελέο πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκραση. Όνα σου γαμίσω. Πάμε ξανά. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.